και κύριοι, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Ένας Άγιος αγαπητός και σπουδαίος για όλο το χριστιανικό κόσμο, και τον Ορθόδοξο και τον Καθολικό. Για όλους τους χριστιανούς απανταχού της γης και βεβαίως για το Ορθόδοξο πλήρωμα εδώ στην Ελλάδα, όλους μας. Νομίζω δεν υπάρχει απόψε οικογένεια που να μην έχει έναν, δύο, τρεις, πέντε, δέκα Γιώργηδες και Γεωργίες. Άρα οι περισσότεροι από εσάς και οι περισσότερες θα μας βλέπετε στο σπίτι, το πιθανότερο, γύρω από ένα εορταστικό τραπέζι που βεβαίως με αυτά τα λίγα μετά από 8 χρόνια μνημονιακού Γολγοθά μπορεί να συγκεντρώσει η κάθε οικογένεια, μέσα όμως σε ατμόσφαιρα αγάπης, συναλληλίας και, επιτρέψτε μου να πω, ανταλλαγής ευχών για τη μεγάλη γιορτή. Εκκλησίες εδώ στο Λεκανοπέδιο αρκετές, οι οποίες γιορτάζουν στο Περιστέρι, στη Νέα Ζωή, στο Χαλάνδρι και αλλού, και πολλοίς κόσμος ο οποίος συνέρευσε και χτες και σήμερα στις εκκλησίες να προσκυνήσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θρησκεύεστε στην Ελλάδα ανεξαρτήτως με την κοσμοθεωρία και τις υπαρξιακές επιλογές που επιλέγει ο καθένας και δοξασίες, είναι κάτι που ενώνει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, είτε έτσι είτε αλλιώς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες, και να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, γιατί τα γεγονότα είναι πολλά. Να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη απεργιακές κινητοποιήσεις για το θέμα της ιδιωτικοποίησης λιγνητικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, που αποτελεί μια σοβαρή μνημονιακή υποχρέωση. Η κυβέρνηση, εκτελώντας τις εντολές του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στους υπουργούς του γρήγορα να τα τελειώσουμε όλα, γιατί επήγεται να κλείσει αυτό το κύκλο για να μπορέσει να μπει στην τελική ευθεία, βλέποντας προς την έξοδο από τα μνημόνια, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να σπρώξει το θέμα, να περάσει από τη Βουλή με τα όποια προβλήματα και να καταστήσει το σχετικό νόμο, νόμο του κράτους, και στη συνέχεια να τον εφαρμόσει, το κυριότερο να τον εφαρμόσει. Εμείς θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Ξεκινήσαμε να σας πούμε για τις απεργιακές κινητοποίησεις, διότι εξαιτίας αυτών απειλούνται ορισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Πιστεύουμε να μην προκαλέσουν μεγάλο πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Πάντως το θέμα μπορεί να αποβεί εξαιρετικά σοβαρό, αν και οι απεργοί δεν ελέγξουν λίγο την κατάσταση με προσωπικό ασφαλείας και με προβλέψεις σοβαρές και υπεύθυνες απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Το μήνυμά τους έχει φτάσει ήδη στον ελληνικό λαό και αξιολογείται, καλό είναι να δείξουν ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κόσμο που δοκιμάζεται ιδιαίτερα τα τελευταία 8-9 χρόνια των μνημονίων. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε κάθε βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε και στην κορφή των ειδήσεων υπάρχει και σήμερα πολλή Τουρκία. Έχουμε τα προβλήματά μας, ο ελληνικός λαός δίνει τη δική του μάχη να μπορέσει να ξεφύγει από τη μέγενη των μνημονίων και να προχωρήσει με ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάταξης της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν μας αφήνουν όμως να αγιάσουμε οι γείτονες. 24 Ιουνίου είναι η ημερομηνία ορόσημο. Γενικές βουλευτικές εκλογές, παρακαλώ ηρεμία στο στούντιο, αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Γενικές βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, 24 Ιουνίου, και προεδρικές εκλογές. Αναταράξεις, διεργασίες, υπόγειες πάνω κάτω από το τραπέζι στη γειτονική μας χώρα με την κυρία Ξενέρ του λεγόμενου Καλού Κόμματος, που προήλθε από τη διάσπαση του ΜΕΧΑΠΕ, του ακροδεξιού κόμματος του κ. Μπακτσελή, να αναδύεται ως το αντίπαλον δέος του Ερντογάν. Θα μπορέσει να ενοχλήσει ή να αγγίξει την παντοδυναμία του Τούρκου Προέδρου? Αυτό θα το δούμε. Πάντως, κυρίες και κύριοι, οι εκλογές αυτές έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι κομβικής φύσεως η αλλαγή. Γιατί? Διότι η Τουρκία αλλάζει ουσιαστικά πολίτευμα από προεδρευωμένη δημοκρατία
γίνεται προεδρική. Με έναν ισχυρό πρόεδρο, παντοδύναμο, όλα δείχνουν ότι παρά τις οχλήσεις από την αντιπολίτευση θα είναι ο Ερντογάν, ο οποίος θα συγκεντρώνει στα χέρια του πολύ πολύ μεγάλες εξουσίες. Χωρίς πρωθυπουργό και με τη δυνατότητα ακόμη προσέξτε, να διορίζει και το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα διορίζει, θα διοικεί τις δομές και τους μηχανισμούς της δικαιοσύνης και τους δικαστικούς λειτουργούς στη γειτονική μας χώρα. Πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν έδωσε μία συνέντευξη στο κανάλι NTV. Στη συνέντευξη λοιπόν αυτή αναφέρθηκε και στο θέμα των δύο στρατιωτικών που κρατούνται για παραπάνω από 52 μέρες στην γειτονική μας Τουρκία. Τι είπε λοιπόν ο Ερντογάν? Είπε, φίλοι και φίλες, αυτό το οποίο εμείς φωνάζουμε από την εκπομπή αυτή από την πρώτη μέρα που συνέβη το περιστατικό. Τι λέγαμε? Λέγαμε ότι είναι σαφής η προσπάθεια του Ερντογάν να κρατήσει τους δύο για να ζητήσει την ανταλλαγή τους με τους οκτώ. Δεν το έθεσε μέχρι τώρα. Το θέμα εξελίχθηκε έρποντας. Να όμως που αισθάνθηκε πως ήρθε η ώρα να το θέσει. Και το θέτει. Αναφερόμενος λοιπόν στα όσα έγιναν στην τριμερή σύνοδο της Βάρνας, ο Τούρκος πρόεδρος είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NTV, να δούμε τη σχετική κάρτα από το europos.gr πάντα, να την κρατήσουμε κύριε Καλοκαιρινέ παρακαλώ εκεί, είναι η απάντηση του Μαξίμου προς τον Ερντογάν, αφού δούμε τι είπε. Είπε λοιπόν ο Ερντογάν, μας ζήτησαν να επιστρέψουμε τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και εμείς τους είπαμε ότι υπάρχουν 8 στρατιωτικοί που προσπάθησαν να κάνουν πραξικόπημα. Πρώτα αυτούς πρέπει να μας δώσετε, αν μας δώσετε αυτούς, τότε μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι τους δύο. Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Τούρκος πρόεδρος είπε, για να άρουμε το θέμα της παραβίασης των συνόρων από τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και να φέρουμε το θέμα, επιστρέψτε μας τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς. Όπως είναι φυσικό, το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε, απαράδεκτος ο συμψηφισμός των δύο με τους 8. Και την ίδια περίπου θέση επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος έδωσε τη δική του απάντηση, συγκροτημένη και σοβαρή απάντηση, με πληρότητα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, που καταδίκασε τις δηλώσεις Ερντογάν και τόνισε ότι το ένα θέμα δεν μπορεί να συνδέεται με το άλλο. Κυρίες και κύριοι, του Αγίου Γεωργίου σήμερα και ο αρχηγός του ΓΕΣ, ένας από τους πολύ καλούς Έλληνες αξιωματικούς, ο στρατηγός Αλκιβιάδης Στεφανής, έδωσε το δικό του μήνυμα προς την Τουρκία, μιλώντας στα Τρίκαλα, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, στη διάρκεια εορτής προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, που όπως ξέρετε είναι από τους προστάτες Αγίους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο κ. Στεφανής λοιπόν είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε έγκαιρα και με σχεδιασμό σε απαιτούμενες αλλαγές πριν αυτές μας επιβληθούν από εξωτερικούς παράγοντες. Έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης, διακηρύσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στο στρατιωτικό μας καθήκον και είμαστε έτοιμοι υπό τη σκέπη της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού να το φέρουμε σε πέρας. Παράλληλα, η σκέψη όλων μας είναι στον αξιωματικό και τον υπαξιωματικό των ενόπλων δυνάμεών μας που βρίσκονται και οι δύο κρατούμενοι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Ανδριανούπολης. Αυτά από τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε επεισόδια, δυσάρεστα επεισόδια στο νησί της Μυτιλίνης. Να δούμε το επόμενο θέμα. Στο νησί της Μυτιλίνης και ιδιαίτερα στην πλατεία Σαπφούς είχαν μαζευτεί μετανάστες οι οποίοι παρά τις εκκλήσεις για να αποκατασταθούν συνθήκες υγιεινής της Δημοτικής Αρχής δεν συνέπραταν. Μαζεύτηκαν λοιπόν κάποιοι, ορισμένοι να διαμαρτυρηθούν από τους κατοίκους, αλλά και ορισμένα στοιχεία ξένα προς το ήθος και το ύφος των κατοίκων της Μυτιλίνης, με αποτέλεσμα να έχουμε θλιβερά επεισόδια στη Μυτιλίνη, επεισόδια που εκθέτουν τη χώρα στις 4 άκρες του κόσμου. Στα επεισόδια αυτά πρωτοστάτησαν και ορισμένοι από τους σκληρούς σε εισαγωγικά από το χώρο των μεταναστών, αλλά κυρίως ακραία στοιχεία, τα οποία μαζεύτηκαν εκεί, άναψαν φωτιές, χτύπησαν μετανάστες, οι εικόνες ήταν επικώς απαράδεκτες, όπως απαράδεκτη ήταν και η στάση ή μάλλον η απόσταση την οποία κράτησαν τα όργανα της αστυνομίας στην περιοχή, που άφησαν να εξελιχθούν οι συγκρούσεις
και μετά να παρέμβουν. Όπως αντιλαμβάνεστε, η εικόνα αυτή πυροδότησε μία έκρηξη στην αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και ελάσσονος. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, για να μπούμε σε λίγο στη συζήτηση με εκλεκτούς καλεσμένους που έχουμε απόψε. Φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει σε ό,τι αφορά την στάση και την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για το Δήμο Αθηναίων στις επόμενες εκλογές. Από το europos.gr, λοιπόν, το επόμενο θέμα αποκλειστικό: έχει κλείσει η υποψηφιότητα του Κώστα Μπακογιάννη για τη Δημαρχία της Αθήνας. Είναι άγνωστο τι θα γίνει με την πρόθεση του κυρίου Γιώργου Πατούλη, που έχει και τη γιορτή του σήμερα, πρόθεση που εκδήλωσε ήδη πριν προχωρήσει η υπόθεση Μπακογιάννη, να διεκδικήσει και αυτό στο Δήμο. Είναι άγνωστο τι θα γίνει. Θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό το οποίο είναι στοιχείο συνοδευτικό της έγκρισης της υποψηφιότητας Μπακογιάννη για το Δήμο της Αθήνας είναι το γεγονός, κρατήστε το, ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ανοίγει πολιτικό γραφείο στα Χανιά και ότι μεταφέρεται εκλογικά από την πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, που έχει κάνει μια κούρσα εξαιρετική τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνοντας την αγάπη του κόσμου, μεταφέρεται στην ρίζα της οικογένειας, στην περιφέρεια των Χανίων. Και αυτό γιατί, όπως ξέρετε, η πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας συμπίπτει από πλευράς ορίων με το Δήμο της Αθήνας. Και η πολιτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι αυτή η σύμπτωση δεν κάνει καλό στην εικόνα του κόμματος προς τα έξω. Τώρα, έχουμε νέα από την Ελστάτ, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Όλα δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2017 θα υπερβεί ακόμη και το 4%. Μπορεί να είναι 4,2, ίσως και λίγο παραπάνω. Μιλάμε για πολύ μεγάλο πλεόνασμα και το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι αν αυτό το πλεόνασμα προήλθε από ανάπτυξη ή αυτό το πλεόνασμα προήλθε από στράγγισμα του ελληνικού λαού που έχει συμβεί όλα τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο υπερβολικής φορολόγησης και εισφορών. Είναι από τα θέματα που θα συζητήσουμε στην απόψινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, έχουμε επανειλημμένως πει ότι σε αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μας, από εκεί και πέρα όλες οι απόψεις στο τραπέζι και ιδιαιτέρως αυτές που είναι αντίθετες με την άποψη της εκπομπής, να ακούγονται όλοι και προς κάθε κατεύθυνση. Έχουμε πει λοιπόν ότι ο πλούτος δεν μπορεί να παραχθεί από το δημόσιο πια όσο μπορεί να παραχθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία, υπό προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στο πώς οι κυβερνήσεις θα αξιολογήσουν την πραγματικότητα αυτή για να προχωρήσουν σε γενναίες πολιτικές αναδιανομής του κοινωνικού πλεονάσματος. Στην Ελλάδα, το μεγάλο ποσοστό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κινήθηκε σε σωστές διαδρομές. Υπήρξε όμως και ένα μέρος των ιδιωτών επιχειρηματιών που έδειξε τον χειρότερο εαυτό του. Αυτές τις μέρες και ο ιστότοπος europos.gr και ο ιστότοπος ζούγκλα.gr και η εφημερίδα Δημοκρατία έχουν προχωρήσει ο καθένας από την πλευρά του μία έρευνα για την υπόθεση Μαρινόπουλος ΑΕ. Τα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας δίνουν την εικόνα ενός δίσωσμου σκανδάλου, με βάση το οποίο αυτή η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής επιχειρηματικότητας φόρτωσε τα χρέη στο ελληνικό δημόσιο, στις τράπεζες, στους εργαζομένους και στους προμηθευτές και ιδιοποιήθηκε κέρδη που δεν τους ανήκαν, μεταφέροντας από ό,τι φαίνεται ποσά πάνω από 1,6 δις ευρώ. Αυτές είναι οι καταγγελίες στις τέσσερις άκρες της γης μέσω εξωχωρίων εταιριών. Φαίνεται ότι έχουμε παρέμβαση της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη αυτού του θέματος. Πριν από λίγες μέρες συνελήφθη ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μαρινόπουλος, διότι αγνώντας την απόφαση άλλου δικαστηρίου, δεν προσκόμισε πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης της οικογένειας εντός και εκτός Ελλάδος. Το θέμα είναι μεγάλο. Ευτυχώς που βρέθηκε ένας άλλος όμιλος, ελληνικός όμιλος, Σκλαβενίτη, για να σώσει αυτή την υπόθεση, διότι το φέση το οποίο θα έπεφτε στην αγορά θα ήταν πάνω από 1 δις ευρώ.
Σύμφωνα με σοβαρούς παρατηρητές της ελληνικής οικονομίας και του λιανικού εμπορίου, εάν έσκαγε η Μαρινόπουλος ΑΕ, θα ήταν ό,τι ήταν η Lehman Brothers για την οικονομία των ΗΠΑ, τηρουμένων των αναλογιών μεταξύ αμερικανικής και ελληνικής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε αυτή την περιήγηση στην ενδιαφέρουσα επικαιρότητα της ημέρας με το σάλο που προεκλήθη από την επίθεση του Ρουβίκονα στη γαλλική πρεσβεία. Να δούμε την επόμενη κάρτα, πάντα από το europos.gr. Όπως ξέρετε, η γαλλική πρεσβεία βρίσκεται σε ένα νεοκλασικό, θαυμάσιο κτίριο στην απόλυξη της οδού Ακαδημίας απέναντι από τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ίσως το πιο φυλασσόμενο σημείο στην ελληνική επικράτεια. Και όμως εκεί, μπροστά στα βλέμματα των ανδρών των ΜΑΤ που κατοικοεδρεύουν απέναντι, μπροστά στα βλέμματα της φρουράς της εξωτερικής πύλης της Βουλής των Ελλήνων, επέδραμαν οι καταδρομοί σε εισαγωγικά ακτιβιστές του Ρουβίκονα και γέμισαν την πρόσωψη της πρεσβείας με κόκκινη μπογιά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν η χώρα για μια ακόμη φορά να εκτεθεί διεθνώς, διότι εμείς εδώ μπορεί να χαμογελάμε και να λέμε τα παιδιά κάνουν ακτιβισμό, αλλά στο εξωτερικό τα θέματα αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνουν, γιατί έχουν συνηθίσει σε άλλες συνθήκες άσκησης πολιτικής, εσωτερικής και εξωτερικής. Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω τον πρώην Υπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, είναι βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό βράδυ, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Τον κύριο Νίκο Σοφιανό, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και της Διοίκησης του ΕΒΑ. Καλώς μας ήλθατε. Καλό βράδυ, γεια σας. Τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, στέλεχος από το Ποτάμι και βεβαίως το Κίνημα Αλλαγής. Ευχαριστώ, κύριε Καρκατσούλη. Και τον κύριο Γιάννη Τόλιο, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Βιομηχανίας όταν ήταν ενιαίος ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είναι ιδρυτικός στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Ευχαριστώ, κύριε Τόλιο. Λοιπόν, κινητοποιήσεις στο χώρο της ΔΕΗ με επαπειλούμενες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Για ένα λεπτό σύνδεση με τη Μεγαλόπολη, στο τηλέφωνο ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Διονύσης Παπαδόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, καλό βράδυ. Καλησπέρα σας, κύριε Παγιωτόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι εικόνα έχουμε από τις κινητοποιήσεις στην περιοχή σας? Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Έχουν ξεκινήσει και απεργιακές κινητοποιήσεις από χθες το βράδυ 12 η ώρα. Είναι κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν φέρει ως αποτέλεσμα κάποιες μονάδες να είναι εκτός λειτουργίας, αλλά διακοπές ρεύματος δεν έχουν γίνει, ούτε κατ' ελάχιστον. Πιστεύω και να μην γίνουν, γιατί θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Δημάρχη. Και όπως φροντίζουν οι εργαζόμενοι και όπως προσέχουν, αλλά και όπως πιστεύουν, δεν θα γίνει μέχρι και την Τετάρτη που κρατούν οι απεργιακές κινητοποίησεις, δεν θα γίνει καμία διακοπή ρεύματος σε καμία περιοχή της χώρας. Όπως είναι γνωστό, κύριε Δήμαρχε, η Μεγαλόπολη, σε μεγάλο ποσοστό ο κόσμος που ζει εκεί, βιοπορίζεται από τη δουλειά του στα μεγάλα εργοστάσια της ΔΕΗ. Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Παναγιώτη. Στα λιγνητικά αυτά εργοστάσια. Όπως ξέρετε, και εμένα η οικογένειά μου κατά το ίμιση κατάγεται από χωριό της περιοχής. Υπαγόμεθα στο Δήμο Μεγαλοπόλεως από το κοινοτικό διαμέρισμα του Ίσαρη. Λοιπόν, και έχω εικόνα της περιοχής. Τι λέει ο κόσμος, λοιπόν? Τι λένε οι δημότες σας, ανεξάρτητα το τι ψηφίζουν? Καταλαβαίνετε ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες η κοινωνία της Μεγαλόπολης, η τοπική κοινωνία, βρίσκεται σε μια αναστάτωση, γιατί νιώθει πολύ ασφάλεια για τις εξελίξεις και για τις άμεσες αλλά και έμεσες επιπτώσεις των συγκεκριμένων σχεδιασμών. Αυτή η ασφάλεια, είπα, είναι αιτιολογημένη, είναι δικαιολογημένη, γιατί όπως ξέρετε το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης έχει ταυτίσει την οικονομική, την κοινωνική δραστηριότητα, την δραστηριότητα της δημόσιας επιχείρησης. Να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης θα υπάρξει ενδιαφέρον από διεθνείς ομίλους για την απόκτηση του συγκεκριμένου εργοστασίου? Ίσως να μην έχει καθόλου σημασία τι πιστεύω εγώ προσωπικά. Θα πω αυτά τα οποία και εγώ ακούω, εκτιμήσεις ή μαθαίνω ως δεδομένα από
περισσότερο. Ναι, για πείτε μας. Και αυτά είναι ότι είναι μάλλον δύσκολο να υπάρξει ενδιαφέρον τουλάχιστον από Έλληνες επίδοξους αγοραστές. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε και θα δούμε, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται όμως το σχετικό νομοθέτημα θα περάσει από τη Βουλή, παρά τις αντιρρήσεις που υπάρχουν από βουλευτές, κυρίως της Κοζάνης, αλλά νομίζω και από βουλευτές της Αρκαδίας. Δεν νομίζω όμως ότι κάποιος θα σταθεί εμπόδιο στην υπερψήφιση του σχετικού νόμου. Αυτό μένει να το δούμε όλοι μας την Τετάρτη το μεσημέρι, την Τετάρτη το απόγευμα, κατά την ημέρα ψήφισης, υπερψήφισης ή καταψήφισης τελικά του νομοσχεδίου στη Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Κύριε Μαρδά, πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία? Θα περάσει, πιστεύετε, θα έχει αναταράξεις η κυβερνόσα πλειοψηφία στη Βουλή? Δεν θα έχει αναταράξεις, γιατί όπως ξέρετε και σήμερα είχαμε την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Ναι. Το θέμα δεν συζητήθηκε, ούτε προκάλεσε κάποια ιδιαίτερη οξύτητα. Μπορώ να σας πω και από τις εισηγήσεις των συναδέλφων που υπήρχαν, δεν προέκυπτε κάτι που να δίνει την αίσθηση ότι θα υπάρχουν κάποιες αναταράξεις. Πάντως είδα τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος προέρχεται, υποστηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι πιο ακριβής, τον κύριο Καρυπίδη, να αντιδρά, να λέει ότι εγώ θα παραιτηθώ αν περάσει αυτό. Είδα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Κοζάνη, τον κύριο Μουμουλίδη, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι και γνωστός θεατρικός σκηνοθέτης. Το λέω γιατί είναι ένα γνωστό όνομα ευρύτερα, πέραν της πολιτικής, να αντιδρούν και αυτοί. Προσέξτε, αυτό δεν είναι έτσι κεραυνός εν εθρία που ήρθε. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε παλαιότερα, έχει αποφασιστεί, έχει συμφωνηθεί. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, δικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που πρέπει να ακολουθήσουμε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και βέβαια η κυβέρνηση είχε κατά νου δύο πράγματα. Ή θα περπατούσε στην εφαρμογή των αποφάσεων και στα λιγνητορυχεία, με την έννοια ιδιωτικοποίηση κάποιων λιγνητορυχείων, ή θα γινόταν αυτό το οποίο είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία, να είχαμε και επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων σε άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας, υδρολυτικά εργοστάσια κτλ. Όλα τα υπόλοιπα μετά από υδροελεκτρικά δεν θα έχουμε. Δεν έχουμε, έχουμε τα λιγνητορυχεία τα οποία θα συζητήσουμε. Ναι. Μετά από συζητήσεις με τους θεσμούς, καταλήξαμε στα λιγνητορυχεία και έχοντας υπόψη βέβαια ότι υπήρχαν και κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, υπήρχαν δεν υπήρχαν οι δεσμεύσεις με τους θεσμούς. Υπάρχει, στα υδροελεκτρικά δεν θα υπάρχει, προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. Τι εικόνα έχετε? Στα υδροελεκτρικά και σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι όπως είχαν δοθεί το πρόγραμμα το οποίο είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ακολουθηθούν αυτά τα οποία είχαν προβλεφθεί. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, τι λέτε για το συγκεκριμένο θέμα? Από εκεί πάνω, που λέει εισαγωγικά ότι σήμερα με φέρετε καλεσμένο τον κύριο Μάρδα. Με αδικείτε λίγο, γιατί τον κύριο Μάρδα το συμπαθώ ιδιαίτερα, διότι με διόρισε. Συμπαθιόμαστε. Διότι με διόρισε. Όχι, με διόρισε. Πολιτική εκφυλή δεν είμαστε. Με διόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Διόργασης Κορίνθου. Μάλιστα. Όπου βέβαια μετά από 5 διοικητικά συμβούλια που τους είπα ότι είναι μια ανώνυμη εταιρεία και πρέπει να την συμπεριφερθούμε έτσι, με πετάξαν έξω. Γιατί εγώ μίλησα με ιδιωτικά κριτήρια και πώς μια ανώνυμη εταιρεία πρέπει να λειτουργεί και η πλειοψηφία του Συμβουλίου βεβαίως που ήταν το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως μην παραπονείστε, ο ΣΥΡΙΖΑ τα ιδιωτικοποιεί όλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως συνηθίζω να λέω, στο Σύνταγμα τώρα βρίσκονται μαζεμένες 30 τουρίστριες που θαυμάζουν τους Έλληνες τσολιάδες. Και πέραν των τουριστριών, ουδείς. Ενώ αν είσαστε εσείς και κάνατε εσείς ιδιωτικοποίηση των λιγνητικών εργοστασίων της ΔΕΗ, θα γινόταν της κακομοίρας. Να ιδιωτικοποιήσουμε τους τσολιάδες? Όχι, όχι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε μέχρι εκεί. Πιστεύω να μην το κάνετε εσείς μετά. Να απαντήσω στη ΔΕΗ. Με κοιτάει άγριο ο κ. Καρκατσούλης. Να απαντήσω στη ΔΕΗ. Αλλά αγνοεί το χιούμορ που έχω. Η κυβέρνηση αυτή, κύριε Παναγιωτόπουλε, ιδιωτικοποιεί όταν βρεθεί με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα. Είχαμε τον κύριο Πιτσιόρα πριν λίγη ώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ. Του θύμισα ότι τα 14 αεροδρόμια που ήταν η μεγαλύτερη μάλλον επένδυση το 2017 που πήραμε 1,4 δις, ήταν κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε πολεμήσει. Το έκανε όμως τελικά. Το ολοκλήρωσε. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το να κάνεις κάτι που δεν πιστεύεις, το κάνεις και κουτσά. Και έρχομαι λοιπόν στη ΔΕΗ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ την ιδιωτικοποίηση δεν την ήθελε ποτέ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντιδράσεις, αυτό αρέσει στους ξένους, ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνούμε σε αυτό. Στην καγκελαρία το πρωί, στο briefing, πολύ ξέρετε ωραία. Τι λένε οι σύμβουλοι στην κυρία Μέρκελ. Βρε, άστον αυτόν που τα περνάει όλα, τι θέλει στους άλλους. Αυτό τις λένε οι σύμβουλοι. Τέλεια. Από πού το ξέρω, το ξέρω. Ωραία. Αυτό και είναι, ξέρετε ότι μιλάω με πολλούς. Αυτό είναι ευχαριστώ. Όχι, εγώ το θέλω να το αξιολογήσετε. Πάμε στο θέμα της ΔΕΗ. Αυτό το οποίο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση μάλλον, είναι ότι δίνει τις καλές μόνο λιγνητικές μονάδες. Αυτές που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτές που περισσεύουν, μαζί με τους κυρίους που απεργούν, που πρόκειται περί της χειρότερης μορφής συνδικαλισμού, οι συνδικαλιστές ΔΕΗ, έχοντας ένα ευγενές ταμείο και αμοιβόμενοι ακόμα πλουσιοπάροχα, μαζί με αυτούς θα μείνει μια κουτσή ΔΕΗ, η οποία είναι βέβαιο θα φαλυρίσει, η ήδη προβληματική ΔΕΗ. Mm-hmm. Άρα το να ιδιωτικοποιούμε, με το να δίνουμε τις καλές λιγνητικές μονάδες και να κρατάμε τον κατημά, είναι κάτι που με συγχωρείτε, εμένα αυτό δεν λέγεται. Δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει, για να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να προχωρήσει σε ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης, η κυβέρνηση, πρέπει να βασίζεται στους κανόνες της διεθνούς αγοράς. Να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα είναι το προϊόν ελκυστικό, έχοντας όμως λύσει άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Όπως τα συνδικαλιστικά, όπως το ευγενές ταμείο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, όπως διάφορα άλλα θέματα. Το να πηγαίνεις να δεις μόνο τον αφρό και να κρατάς τον κατημά μαζί με τους εργαζόμενους αυτούς, αυτό δεν λέγεται ιδιωτικοποίηση, λέγεται κάτι άλλο. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτή είναι η θέση μου για τη ΔΕΗ. Λοιπόν, ένα business plan, και μέχρι ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι. Ένα business plan για τη ΔΕΗ. Δεν είδαμε. Mm-hmm. Είδαμε μόνο ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Πού είναι η σχέση ανάλυση κόστους? Πού είναι το business plan? Mm-hmm. Τι προσδοκούμε? Μάλιστα. Νούμερα καθόλου. Σαφής. Κύριε Καρκατζούλη, τη δική σας άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, να πάω σε διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Να κλείσουμε τον κύριο Τόλιο και βεβαίως να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα από την επικαιρότητα που προαναφέραμε και στον πρόλογο. Λοιπόν, ΔΕΗ, κοιτάξτε, τη γνώμη σας. Το θέμα της ηθικής τάξεως, εγώ θα το ξαναβάλω, κύριε Παναγιωτόπουλο. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε συνηθίσει με ένα κινησμό και με ένα αναμοραλισμό να μιλάμε για την πολιτική, εγώ το ξαναβάζω το θέμα της ηθικής τάξεως. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα το οποίο διαδήλωνε περτέρα περμάρε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πουληθεί η ΔΕΗ, ποτέ καμία μονάδα. Θυμάμαι το 2015 δηλώσεις στη Βουλή, θυμάμαι πριν από τη Βουλή. Άρα λοιπόν, ένα λεπτό. Όταν οι εργαζόμενοι σήμερα αντιδρούν σε σχέση με αυτά τα οποία τους είχε τάξει και τους είχε υποσχεθεί. Και αυτό είναι ένα κακό, είναι κακός τρόπος να κάνεις πολιτική. Να είσαι δηλαδή τόσο αυταπατεώνας. Υπήρχε σήμερα και βουλευτής, από ό,τι είδα, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Δεν την χρησιμοποίησα εγώ. Ο κύριος Κούλογλου, εν προκειμένου. Είπε δηλαδή ότι ήταν μία από τις μεγάλες αυταπάτες που είχαν οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αυταπάτες, οι οποίοι είναι τι. Λοιπόν, προσέξτε, εμένα με ενοχλεί να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι κοίταξαν, δεν ήταν μια αυταπάτη, ήμουν αυταπατεώνας ή οτιδήποτε, διότι προκαλεί τον ίκτο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή, δεν θέλει έτσι να προσπεράσω την κριτική. Την κριτική δεν την προσπερνάω, διότι προσέξτε, πρώτον, έκανε ή δεν έκανε πολύ μεγάλη ζημιά όλο αυτό το διάστημα το οποίο υποτίθεται ότι εσείς σκέπτεται, το ξανασκέπτεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι δίνει σήμερα από τη ΔΕΗ? Τι δίνει? Την τελειωμένη, τη φαλυρημένη επιχείρηση, την οποία ο Έλληνας πολίτης την έχει πληρώσει, πόσο την έχει πληρώσει, όταν υπήρχαν σχέδια και προτάσεις από όλη την αντιπολίτευση. Εγώ μπορώ να καταθέσω τις προτάσεις που έχει κάνει ο κ. Μανιάτης, για παράδειγμα, κατά επανάληψη. Έτσι. Αυτές οι προτάσεις λοιπόν, οι οποίες πήγαιναν και έρχονταν στο κουφού την πόρτα, φτάσαμε σε ένα σημείο. Τη χειρότερη δυνατή εναλλακτική, αυτή είναι η χειρότερη δυνατή εναλλακτική, δηλαδή ό,τι μπορεί να πουληθεί, ας πουληθεί τώρα, το σκοτώνει στην κυριολεξία δηλαδή, και προοπτική και μέλλον για την επιχείρηση δεν βλέπω και δεν ξέρω. Ταυτόχρονα όμως δεν υπάρχει και ένας λόγος συγκροτημένος να μας πείσει ότι αυτά τα οποία δεν πίστευαν τότε έχουν αλλάξει σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει μία πρόταση να πει πώς θα μπούμε στην αγορά ενέργειας, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Βεβαίως τα περνάνε. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή εν τίνει μέτρο, έτσι. Τα περνάνε γιατί δεν αντιδράτε εσείς. Προσέξτε, τα περνάνε σημαίνει τα ψηφίζουν. Είσαστε η πιο ήσυχη αντιπολίτευση, όλοι σας. Όχι. Τα ψηφίζουν. Της Μίζωνος και της Ελλάσσονος. Αυτή την αντιπολίτευση. Η πιο ήσυχη. Που έκανε ο και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την εικόνα την κραδένει ο Αλέξης, πάει στο εξωτερικό και λέει να τι καταφέρνω εγώ. Κοιτάξτε, αυτό τα είναι. Τα περνάω όλα. Ναι. Αλλά τέτοια αντιπολίτευση, κύριε Παναγιώτο, και ξέρετε, οι ξένοι έχουν δώσει τα λεφτά τους. Έχουν δώσει πάνω από 300 δις ευρώ.
και σου λέει κάτσε να αρχίσουμε να παίρνουμε τα λεφτά μας να έχουμε ηρεμία. Ο Αλέξης λοιπόν είπαμε, οι τουρίστριες με τους τσολιάδες στην πλατεία Συντάγματος. Εάν τα πράγματα ήταν ανάποδα, δηλαδή είσαστε εσείς στην κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε τι είχε να γίνει με την ιδιωτικοποίηση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Αντιλαμβάνεστε. Ναι, αλλά προσέξτε, εγώ επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να αντιγράψουμε το ΣΥΡΙΖΑ στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτή η αντιπολίτευση, η οποία συσκότησε τα πραγματικά προβλήματα, μας έφερε σήμερα σε μια κατάσταση και νομίζω ότι είναι μπροστά, θα τα εισπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Διότι ο ελληνικός λαός, όσο και αν είναι παραπληροφορημένος, θα το αντιληφθεί κάποια στιγμή. Είπατε για το πλεώνασμα προηγουμένως και νομίζω ότι θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πόσο καιρό μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο? Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να αποκαλύπτουμε την πολιτική του και το τι κάνει. Το να κατέβουμε και να πούμε χονδροειδή ψέματα. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Θα έπρεπε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τη ΔΕΗ θα τη σώσουμε από τα γεράκια και από, δηλαδή, τη φρασιολογία και τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ουσιαστικά το μόνο που έκανε ήταν ότι έφτασε σε ένα σημείο να επιβαρύνει τον ελληνικό λαό. Όχι απλά, πολύ απλά. Εγώ ήθελα να δω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεγάλης και μικρής, να μαζεύουν, ας πούμε, 200.000 κόσμο στο Σύνταγμα και να στρέφουν όλον αυτόν τον κόσμο κατά της υπερβολικής φορολόγησης και κατά των υπερβολικών εισφορών. Δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Δηλαδή, εάν η αριστερά κάνει ακτιβισμό υπέρ το ΔΕΟΝ, η κεντροδεξιά, το κέντρο, νομίζω ότι παραμένουν πολύ στον καναπέ. Μπορώ να κάνω και αυτό λειτουργεί υπέρ, του κυρίου Τσίπρα. Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Μπορώ να κάνω σχόλιο σε αυτό. Ναι, ελάτε. Κύριε Τόλιο, ναι. Δεν θέλω να σας διακόψω, θα έχετε το λόγο αμέσως μετά. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών, που το απαιτεί η ροή, και θα επανέλθουμε αμέσως μετά, γιατί κυρίες και κύριοι, επιχειρούμε να τα θίξουμε όλα. Προς κάθε κατεύθυνση. Θα επανέλθουμε και με τους Ρουβίκονες και με τα ματωμένα πλεονάσματα πάνω από 4%. Το ματωμένα δεν είναι δικό μου, το είπε κάποιος. Εξαιρετικά επικοινωνιακός άνθρωπος που το μικρό του όνομα είναι Αλέξης, αλλά το είπε στο παρελθόν. Θα βρείτε το επώνυμο σε λίγο. Πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, βράδυ Δευτέρας. Πέραν των όσων αναφέραμε στο πρώτο μέρος, ξέρετε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να τελειώνει σε λίγο η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην ημερήσια διάταξη, δύο μείζωνο σημασίας θέματα για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, η αναβάθμιση των F-16. Θα αναβαθμιστούν περίπου 80 αεροσκάφη F-16 σε πρώτη φάση. Το ερώτημα είναι αν τελικά η συμφωνία θα προβλέπει τη σύμπραξη της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας, ΕΣΥΑΒ, η οποία στο παρελθόν είχε λαμπρά στελέχη, με μεγάλη ζήτηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα έχει φιλορροήσει αρκετά, αλλά ακόμη έχει καλό κόσμο που μπορεί να κάνει δουλειά και να δημιουργήσει υπεραξία εδώ στην Ελλάδα για το μεγάλο αυτό έργο, το οποίο θα στοιχήσει και πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Στην πορεία βεβαίως των δεκαετιών δεν θα πληρωθούν άμεσα, ευτυχώς. Και το δεύτερο θέμα είναι η προμήθεια με leasing δύο γαλλικών φρεγατών, είναι το σούπερ όπλο για το Αιγαίο, τύπου Φρέμ. Είναι φορτωμένες με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, εκτός των άλλων, και είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσουν την άμυνα της Ελλάδος και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, Δημήτρης Μάρδας, πρώην υπουργός, βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Σοφιανός, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και ακούω, κύριε Σοφιανέ, υποψήφιος θα είστε στην περιφέρεια Αττικής. Αληθεύει αυτό? Κύριε Παναγιωτόπουλε, οι υποψήφοι βουλευτές ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του κόμματος όταν προκυρηθούν εκλογές. Να περιμένουμε τον πρόεδρο του κόμματος, αλλά εσείς κάνετε κάτι ομιλίες όμως, κάτι κάνετε. Εγώ έχω εκδηλώσει τον ενδιαφέρον μου. Ωραία. Τρώμε πολλά παϊδάκια και προβατίνας για την περιοχή, τα έχει αυτά. Ωραία. Θα ήθελα να πολιτευτείτε το κρύβο, αλλά σας λέω ότι επισήμως κάποιος ανακοινώνεται τον πρόεδρο του κόμματος. Τον τελευταίο λόγο. Παναγιώτης Καρκατσούλης, στέλεχος από το Ποτάμι και το Κίνημα Αλλαγής. Γιάννης Στόλιος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας. Κύριε, δεν ξέρω από πλευράς ποδοσφαιρικών φρονημάτων τι είστε. Πάντως, επιτρέψτε μας μετά από 24 χρόνια σε εμάς τους εκτζίδες να είμαστε χαρούμενοι. Η ΑΕΚ πήρε επιτέλους το πρωτάθλημα. Βεβαίως, με σεβασμό προς όλες τις άλλες
μεγάλες και μικρές σε κάθε περίπτωση. Και θα πάρει και σπουδές. Θα πάρει και τον double. Α, και τον double. Για να δούμε. Βλέπω ότι ο Ιώσης Αβίδης λέει ότι μπορεί και να μην κατέβει ο ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Στον τελικό. Ξηδάκι, δεν πειράζει. Αλλά μπορεί να γίνει ένας ωραίος τελικός και ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα πρέπει να βλέπουμε ποδόσφαιρο επιτέλους, χωρίς να ξέρουμε από τον Αύγουστο ποιος θα βγει πρωταθλητής του χρόνου. Το πρωτάθλημα να έχει εναλλαγές και όποιος είναι καλύτερος να μπει και να παίξει μπάλα. Θα μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ναι. Να βλέπουμε ποδόσφαιρο με ασφάλεια. Σωστό είναι. Μπορεί να πηγαίνει η οικογένεια, να πηγαίνει με οικογένεια, τα παιδάκια, χωρίς κάγκελα και χωρίς μάτ. Τουλάχιστον όταν το ήμουν μικρός, Βρετανία αυτό. Ήταν το πανηγύρι του Σαββατοκύριακου. Πήγαινε η οικογένεια για να το ευχαριστηθεί. Έτσι. Να ξαναφέρουμε το ποδόσφαιρο στα ρομαντικά εκείνα χρόνια. Όσο γίνεται. Λοιπόν, μια κύριε Τόλιο. Πώς? Μια χαρά γίνεται. Μα, μια χαρά γίνεται. Πέντε κινήσεις. Σωστό. Κύριε Τόλιο. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Καταρχήν για από ό,τι βλέπετε, κουτσά στραβά με τις ιδιωτικοποίησεις συμφωνούν όλοι, έτσι. Ένα εδώ, το σχόλιο μου είναι καταρχήν. Πλην ημών, με ύψιλο. Με επιτρέπετε. Ναι, ναι. Το σχόλιο μου είναι για τους αεκτζίδες. Α. Συγχαρητήρια. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έχω φίλους αεκτζίδες. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Έτσι, κάπως να. Εντάξει. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Σωστό, έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω σχετικά με τη ΔΕΗ. Κάπου νομίζω ότι η ζωή έχει δείξει ότι τα δημόσια αγαθά, τουλάχιστον τα δημόσια αγαθά, αλλά και άλλες και σε άλλους τομείς, το να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Και βεβαίως αυτός ο δημόσιος έλεγχος δεν είναι γενικά και αφηρημένα, είναι και δημόσια διαχείριση και πραγματικός έλεγχος και πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είναι ο χρόνος για να το αναλύσουμε. Έχει φέρει και έχει δείξει πλεονεκτήματα απέναντι σε αυτό που λέγεται ιδιωτική πρωτοβουλία. Και στο τέλος, για να μην πώς το λένε. Υπερβάλλουμε στα θετικά ή στα αποτελέσματα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα επικαλέσετε αυτό που ο κύριος Παναγιωτόπουλος πολύ σωστά στην αρχή, ο κύριος Μαρινόπουλος, ιδιώτης ήταν, φέσωσε τράπεζα, έκανε τόσο, 1,6 εκατομμύρια. Δεν είναι όλοι ιδιώτες έτσι. Όχι, δεν είπα αυτό. Η οικογένεια υπήρξε εξαίρεση συγκεκριμένη, αρνητική εξαίρεση. Ένα λεπτό, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι τον πλούτο τον δημιουργεί κυρίως ο ιδιωτικός τομέας. Για να έρθει το κράτος να κάνει πολιτικές αναδιανομήσεις υπέρ των αδυνάτων, έτσι. Μου επιτρέπετε. Θεωρώ ότι στα δημόσια αγαθά και σε στρατηγικούς τομείς το κράτος, κάλλιστα, όπως είναι και η αμυντική βιομηχανία και τόσα άλλα, μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο και να είναι εποφελία. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία και η οικονομική θεωρία και η οικονομική πρακτική, όχι δηλαδή για δεκαετίες. Άρα δεν θέλω περισσότερο να αναφερθώ σε αυτό. Μάλιστα να προσθέσω και κάτι. Ότι η επανεξέταση ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων που έγινε ξανά δημόσιες επιβεβαιώνει αυτή την επιλογή. Αλλά ήθελα να πω ότι για την. Επειδή κύριε Παναγιωτόπουλο είπατε για την αριστερά, ότι πού είναι, τι κάνει κτλ. Η κυβέρνηση έπαψε πια να έχει οποιαδήποτε σχέση με την αριστερά. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι στην αντιπέρα όχθη. Εντάχθηκε στο μνημονιακό στρατόπεδο. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ας μην λοιπόν επικαλούμαστε τώρα τη ψευδεπίγραφους τίτλους. Το δεύτερο είναι, υπάρχουν αντιστάσεις και πρέπει να σας πω και αύριο θα γίνουν το πρωί έτσι, διαμαρτυρίες μπροστά στη ΔΕΗ, όπως γίνονται και έχουν γίνει και πάνω στην Πτολεμαίδα, έχουν γίνει και στη Μεγαλόπολη και στην Τρίπολη. Άρα λοιπόν υπάρχουν αντιστάσεις. Εντάξει, θα έπρεπε να ήταν γιγαντιές. Και εγώ συμφωνώ. Και εκεί προσπαθούμε. Αλλά βλέπετε το μνημονιακό μπλοκ όλων των κομμάτων της Βουλής επιχειρεί με διάφορους τρόπους έτσι, να περάσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Επιτρέψτε μου, επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, να σηματοδοτήσω το εξής στην απόψινη κουβέντα. Εμείς, σαν λαϊκή ενότητα, είμαστε αντίθετοι απέναντι σε αυτή την πολιτική λαφυραγώγηση της δημόσιας περιουσίας. Γιατί περί αυτού πρόκειται και δεν είναι εγώ με καλός, γιατί ο ΤΕ δεν ήταν κερδοφόρος. Ναι, αλλά αυτό το κάνουν κυβερνήσεις οι παλιοί σας σύντροφοι στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη να λέω. Υπήρξατε κορυφαίος τέλεχος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ πριν το Σεπτέμβριο του 2015. Πώς το εξηγείτε, μετάλλαξη πάθανε, τι πάθανε. Ή γίνανε ξαφνικά υποτελείς στη Μέρκελ. Ένα λεπτό. Τι πάθανε ξαφνικά. Καταρχήν να σας πω κάτι, όποιος κάνει και μια δεύτερη ανάγνωση στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν γνωστό ότι και πριν ακόμα ανέβει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ένα κομμάτι, αυτό που λέμε η αριστερά πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το αριστερό ρεύμα και σηματοδοτεί σήμερα βασικά, δεν είναι μόνο, αλλά τη λαϊκή ενότητα, έτσι είχαμε ασφαλώς και είχαμε θέση. Τι λέτε, στην αριστερά πτέρυγα, συνεργαζόταν και ο Τσίπρας στην αριστερά. Ναι, ένα λεπτό. Τυχές. Και ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνεργαστεί με το αριστερό ρεύμα. Ένα κορυφαίο θέμα, για να μην τα αναφερόμαστε σε όλα, ένα κορυφαίο θέμα ήταν ότι χωρίς να αμφισβητήσει την πληρωμή αυτού του χρέους. Μέσα στην Ευρωζώνη, με όλα αυτά τα οποία και τις δεσμεύσεις οι οποίες απορρέουν, δεν μπορεί κάποιος, έστω και να είναι καλοπροαίρετος σήμερα,
θέλετε να πείτε με οποιονδήποτε. Ναι, να είναι καλοβραίος μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης με αυτό το ασφιχτικό κλειό της Επιτροπής κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ελληνικός λαός να ανασάνει και θα δείτε και στην πορεία και για το χρέος και για τόσα άλλα. Έχουμε, σηκώνουμε ένα σταυρό μαρτυρίου και ένα κάθινο στεφάνι διαχρονικά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αποδέσμευση από την Ευρωζώνη για είναι να ένα αποφασιστικό δείγμα. Και να προσθέσω κάτι, ίσως δεν θα έχω το χρόνο. Επειδή θίξαμε κάτι για τα ελληνοτουρκικά και τα λοιπά. Όχι, μην πάμε στα ελληνοτουρκικά. Μην πάμε σε αυτά. Να προσθέσω κάτι. Θέλω να πάμε στο 4,2. Τα εθνικά θέματα είναι ο κοινός παρονομαστής στην εκπομπή. Είναι, αν θέλετε, η αιμονή δική μου, αλλά θέλω να αγγίξουμε λίγο το 4,2. Εγώ θα συμφωνούσα. Τα ματωμένα πλεονάσματα, έλεγε ο Αλέξης. Τα ματωμένα πλεονάσματα. Θα συμφωνούσα για την κρίση. Τώρα είναι ανέμακτα. Στα ματωμένα πλεονάσματα. Η ζωή έχει δείξει ότι με φτωχοποίηση δεν είναι προϋπόθεση εξόδου από την κρίση και ο κύριος Μάρδας, παρότι το υπερασπίζεται, ξέρει πολύ καλά, στοιχειώδος σαν οικονομολόγος, ότι η μείωση της ενεργοζήτησης είναι εκείνη η οποία χαντακώνει. Χαίρομαι που και το λέτε. Επενδύσεις, θα ξεκινήσω από εσάς. Βεβαίως, χαντακώνει και τις επενδύσεις και τη ζήτηση και την ανάπτυξη και την ανεργία και την απασχόληση και όλα αυτά. Να πάω στον κύριο Μάρδα. Κύριε Μάρδα, βλέπω να πανηγυρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες γιατί το πλεώνασμα δεν είναι πλεώνασμα, είναι υπερπλεώνασμα. Όντως είναι. Ξεπερνάει το 4%. Αυτό όμως πού βασίζεται? Βασίζεται στη μη πληρωμή ποσών που οφείλει το δημόσιο σε ιδιώτες και κυρίως βασίζεται στον στραγγαλισμό που επιβάλλει η υπερβολική φορολόγηση και στα δυσβάστακτα βάρη των εισφορών σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. Και τα ζούμε όλοι αυτά τα πράγματα. Εγώ δικηγόρος είμαι που σας μιλάω και δημοσιογράφος. Λοιπόν, τα ζούμε όλοι. Και βεβαίως τα ζει και ένα πολύ μεγάλο μέρος των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Και εγώ το θεωρώ θετικό αυτό. Που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά βλέπω ότι δεν έχουν πάρει τα διδάγματα από την ενασχόλησή τους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, που θα τους επέβαλαν τουλάχιστον να δίνουν έναν αγώνα απομείωσης των φορολογικών βαρών. Λοιπόν, γιατί κανείς να πανηγυρίζει για το 4,2 όταν αυτό δεν προέρχεται από ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 6, του 7% που θα έπρεπε να έχει σήμερα η Ελλάδα για να μπορέσει να ξεκολλήσει από το τέλμα των 8 μνημονιακών ετών και προέρχεται από την αποστράγγιση του ιδρώτα και του αίματος του Έλληνα και της Ελληνίδας. Το συγκεκριμένο πλεόνασμα είναι η συνάρτηση δύο πραγμάτων, άσχετα αν το δεύτερο το αγνοούμε οι πάντες. Από τη μία πλευρά είναι αυτά τα οποία είπατε. Έχουμε τους φόρους, έχουμε τις μειώσεις των δαπανών, σε ό,τι αφορά τα ληξιπρόθεσμα τα οποία μειώνονται. Αυτά, όπως ξέρετε, συνδέονται εμπολής και με τα χρήματα τα οποία παίρνουμε υπό μορφή δανείων και κατεβαίνουν. Αλλά από την άλλη όμως πλευρά, όπως και να γίνει, υπάρχει μια αύξηση των επενδύσεων της τάξης του 9%, υπάρχει μια αύξηση των εξαγωγών της τάξης του 6,7% αναφέρουμε στο 2017. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Έχουμε μια αύξηση της συνολικής παραγωγής του ΑΕΠ της τάξης του 1,4%. Χαμηλά θα μπορούσε, θα έπρεπε να είναι τώρα, πιο ψηλά. Σαφώς. Για να προλάβουμε. Αν θέλετε, χάσαμε πολύ έδαφος θα σας τα 8 θέσω, χρόνια. Αυτό το δεν υπάρχει περίπτωση να διαφωνήσω αυτό το θέμα. Όταν χάνονται 60 δις μέσα σε 6-7 χρόνια, το 25% ξέρετε, περίπου χάσαμε το ΑΕΠ. Η Συρία, έτσι, σύμφωνα με αυτά που λέγονται, δεν έχει πάθει τόσο μεγάλη ζημιά. Βέβαια θα μου πείτε, έχουν τους Ρώσους και αν δεν είχαν τους Ρώσους θα είχαν διαλυθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δύο συνιστώσεις οι οποίες ορίζουν το πλεόνασμα και όχι μία. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό το πλεόνασμα, όπως ξέρετε, γυρίζει πίσω στον κόσμο με διάφορες πολιτικές τις οποίες έχουν. Τώρα δεν γυρίζει. Όχι όλο, αλλά όταν δίνεται 1,4 δις, όταν δίνεται, επαναλαμβάνω, πίσω 1,4 δις, 1,4 δις σου δεν είναι. Σου γκρεμίζω το σπίτι και σου δίνω μια μικρή σκηνή. Όχι, δεν είναι σε καθόλου. Σε κάποιους από τους ενίκους. Οι υπόλοιποι μένουν στην ύπεθρο. Δεν είναι καθόλου μικρή σκηνή. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δείχνει ότι η ελληνική οικονομία έχει περιθώρια έτσι ώστε να αλλάξει πλεύση. Και βέβαια το βασικό είναι ότι όποιες συζητήσεις έχουν σχέση με το κατέβασμα μέτρων του 2020 στο 2019, νομίζω ότι θα πάψουν πλέον να συζητούνται από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ναι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Μα πώς, ο Μοσκοβιτσί, με συγχωρείτε. Να δείτε, γιατί δεν λέμε. Ναι, γιατί είναι κυριολεκτόνιο, ναι. Να κάνουμε διασπορά ψευδών. Ελάτε, για πείτε. Ο κύριος Μοσκοβιτσί, σε απάντηση του Χουντή, την έχω εδώ. Ναι. Διαψεύδει αυτές τις φημολογίες που κάνει. Και τι λέει, κύριε Τόλιο. Λέει ότι είναι δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης και σαν δέσμευση ισχύει. Ποιο? Το να κατεβάσουμε τα φορολόγια το 2019. Δεν κατάλαβα. Βεβαίως, αυτό έχετε υπογράψει και το ένα και το άλλο. Όχι. Βεβαίως. Όχι. Έχουμε... Δεν ξέρω. Ακούστε, αν σκεφτείτε να κάνετε κάτι άλλο, άλλη ιστορία. Αφήστε μου να ολοκληρώσω. Λοιπόν, ελάτε. Και θα εκφράσει την άποψή σα. Δεν έχουμε διάλογο. Δεν έχουμε. Ευπρεπή ο διάλογο. Σαφώ είναι ευπρεπή, αλλά ξέρετε ότι ο κόσμο κουράζεται. Για πείτε, κύριε Υπουργέ. Λίγο βράδυ. Ως εκ τούτου δεν έχουν υπογραφεί τέτοια πράγματα. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι... Δεν έχετε υπογράψει ότι... για μείωση του αφορολόγητου. Το 2020 επαναλαμβάνω. Δεν τα έχετε υπογράψει. Όχι νωρίτερα. Αναφέρομαι στη χρονολογία, μ' ακούτε. Ναι, το 2020. Το κατάλαβα πολύ καλά. Υπάρχει σύντηση από τη μεριά του Διεθνούς Μεσματικού Ταμείου να κατέβουν στο 2019 αυτά τα μέτρα. Κρίνοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θα εκτροχιαστεί το πρωτογενές πλεόνασμα. Ως εκ τούτου, από τα σημερινά δεδομένα, που είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων, δύο γκρουπ παραγόντων και όχι μόνο ένας. Να το τονίζουμε. Θα είμαι σύντομος. Αν με επιτρέψετε, δεν θα σας διακόψω. Δεν γίνεται. Οι ελληνικές αρχές, ο Μοσκοβιτσί, δεν πρότειναν τροποποιήσεις στις μεταρρυθμίσεις που έχουμε συμφωνηθεί για μείωση των συντάξεων από το 2019, ούτε για πάγωμα των συντάξεων μέχρι το 2020. Είναι απάντηση σε ερώτημα που έχει σχέση με αυτό το οποίο... Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο σας λέω. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, δεν ακούτε τι σας λέω, γι' αυτό. Έχετε τώρα στηριχτεί σε μία απάντηση του κύριου Μοσκοβιτσί. Άρα λέτε, κύριε Χουντή, οι περικοπές θα γίνουν αφορολόγητο κλπ. Το 20. Όχι, ο κύριος Χουντής λέει ότι θα κατέβει. Αυτό λέει ο κύριος. Λέει θα έρθει στο 19. Ναι. Τα στοιχεία του πρωτογενού. Τα στοιχεία του. Μοσκοβιτσί λέει ο κύριος. Ούτε Μοσκοβιτσί λέει τέτοια πράγματα. Λέει ο κύριος Τόλιος ότι απαντάει στον κύριο Χουντή. Λοιπόν, ούτε να απεμπλέξουμε τη διαδικασία. Ούτε απαντάει έτσι ο κύριος Μοσκοβιτσί. Σύμφωνα με αυτό που λέτε. Όταν έρθει η ώρα, ξαναδιαβάστε. Ελάτε, πάμε, κύριε Μάρδα. Λοιπόν, ως εκ τούτου το πρωτογενές πλεόνασμα, έτσι όπως εξελίσσεται, παίζει και αυτόν τον ρόλο, αν θέλετε, της ρεζέρβας, έτσι ώστε οι αιτιάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μην λάβουν χώρα το 2019, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα. Ναι, και επιπλέον βέβαια... Και με αυτούς που υφίστανται την ασφυκτική φορολόγηση, ναι, και τις ασφυκτικές φορές, τι θα κάνετε? Όπως θα τους αφήσουμε να πεθάνουν? Όχι, δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη που στραγγαλίζεται στην Ελλάδα, η σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας, τι θα γίνει? Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Δεν στραγγαλίζεται αυτή η τάξη τα 2-3 τελευταία χρόνια, έτσι λίγο για να είμαστε πιο σαφείς. Την παραλάβαμε, στραγγαλισμένη δύο λεπτά και απλά και μόνο δεν την αποτελειώσαμε. Έχουν επιβληθεί κάποια βάρη. Γνωρίζετε ότι υπάρχει προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης έτσι ώστε να ελαφρύνουν οι διάφοροι φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι υπάρχουν τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε φυσικά πρόσωπα και είναι αν θέλετε τμήμα των προτεραιοτήτων που έχουμε στο άμεσο στο μέλλον. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο προγραμματισμός μας. Μακάρι. Ως εκ τούτου, έτσι έχουν τα πράγματα σύμφωνα με τα δεδομένα, λοιπόν, τα οποία βλέπουμε. Για να το δούμε. Κύριος Σοφιανός και ο κύριος Καρκατζούλης. Κύριε Σοφιανέ, πρακτικά, λέει η Νέα Δημοκρατία θα μειώσω τη φορολογία κτλ. Εδώ που έφτασε η χώρα, χρειάζεται ένα θετικό, δημιουργικό σοκ σε ό,τι αφορά τη φορολογική πολιτική. Δεν φαίνεται ακόμη και η Νέα Δημοκρατία που με συνέπεια ακολουθεί την θέση και τις απόψεις κατά των υπερβολικών φόρων, δεν είναι έτοιμη να το δώσει. Λοιπόν, να δώστε μου ένα λεπτό να απαντήσω. Το θετικό σοκ άμεσης μείωσης. Δώστε μου την ευκαιρία 30 δευτερόλεπτα να απαντήσω τα προηγούμενα. Πάμε. Το θέμα του πλεονάσματος 4,2% έχει τους εξής λόγους που συνέβη. Πρώτον, υπερφορολόγηση, την είπαμε. Στραγγιγμένη οικονομία μέχρι. Τέλους. Δεύτερον, το κράτος δεν πληρώνει, είναι παταξής. Εάν ήμουν εγώ ένας Μαρινόπουλος και δεν πληρώνω, ναι, προφανώς έχω λεφτά και τα βάζω στο εξωτερικό. Αυτό κάνει το κράτος. Το Μαρινόπουλο κάνει το κράτος. Τρίτον, καθυστερεί να εκδώσει συντάξεις μέχρι και 3 χρόνια. Ξέρετε τι ποσό
Μένει στον κουμπαρά του. Ναι, και εσύ το ίδιο κάνατε. Κύριε Τόλιο, μην με διακόψετε. Εγώ δεν είμαι ευγενικό στον κύριο Μάρτα. Είμαι λιγότερο ευγενικό. Ο κύριο Τόλιο κάνει διμέτωπο. Δεν γίνεται όμω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ερωτώ το εξή. Έχουμε ένα υπερβολικό κουμπαρά 4,2%. Ο οποίο δεν είναι καν υποχρέωση. Και γιατί το κάνουμε? Να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η κυβερνητική πολιτική. Θα σα πω εγώ γιατί υπάρχει. Διότι ο κουμπαρά αυτό είναι το καλύτερο όπλο σε προεκλογική περίοδο να δώσει ένα μεγάλο φιλοδόρημα και να διορίσει ακόμη περισσότερο κομματικό στρατό. Θα σας υπενθυμίσω ότι από το 2015 έχουμε 290 οργανισμούς του δημοσίου παραπάνω από ό,τι είχαμε σήμερα. Και δεύτερον, η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων είναι 2,5 φορές περισσότερη. Υπάρχει διορισμός κομματικού στρατού και γι' αυτό χρειάζονται λεφτά. Και τα λεφτά τα παίρνουμε από ένα πλεόνασμα το οποίο δεν μας χρειάζεται σαν οικονομία και υποφέρει η κοινωνία προκειμένου η κυβέρνηση να κερδίσει επόμενες εκλογές. Τουλάχιστον να αποπειραθεί να κερδίσει επόμενες εκλογές. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Θέλω να κάνω δύο σχόλια για αυτά που είπε. Για να κλείσω με τον για αυτά που είπε ο κύριος Μάρτας, ο οποίος τον ευχαριστώ για την ευγενία του σήμερα. Είπε, πάντοτε είπε, το ξέρω και σας θυμάμαι. Αλλά τελειώνει ο χρόνος. Αν και διαφωνώ με το. Η αυρότητα υπερχειλίζει. Όταν έρθει η ώρα θα πάρει. Είπε ο κύριος Μάρτας για την αύξηση των επενδύσεων. Το ανέφερε και ο κύριος Πισιόλας σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ. Είπε ότι κάναμε ρεκόρ σχέση με το 2008, που ήταν το μεγαλύτερο τότε, από τότε μέχρι τώρα, ότι ανέβηκαν οι επενδύσεις σχέση με το ΑΕΠ. Ναι. Συγκρίνουμε δύο διαφορετικές χώρες. Την Ελλάδα του συν 30% ΑΕΠ με την Ελλάδα του σήμερα. Βεβαίως, το να κάνεις ένα ρεκόρ σε ένα μικρό ΑΕΠ είναι εύκολο. Σωστό. Όσον αφορά τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές είναι η τελευταία προσπάθεια των λιγοστών επιχειρήσεων που δεν έκλεισαν, δεν έβαλαν λουκέτο, για να επιβιώσουν. Δεν έχει γίνει καμία κυβερνητική προσπάθεια για να βοηθήσει τις εξαγωγές. Δεν δόθηκαν φορολογικά κίνητρα, δεν έγινε τίποτα. Λέτε από μόνο του ιδιωτικού τομέα δίνει μάχη επιβίωση. Ακριβώς. Απέναντίας, θα δώσω ένα παράδειγμα κλείνοντας. Ελάτε για να δείτε. Είδα πριν λίγες μέρες τον κύριο Παπαγιάννου που παράγει κρασιά στην ΕΜΕΑ. Ήθελε ο άνθρωπος να εξάγει, μου είπε την ιστορία, κρασιά στην Ελβετία. Παράτησε την προσπάθεια λόγω γραφειοκρατίας. Μάλιστα. Σαφής. Κύριε Καρκατσούλη, να κλείσω μαζί σας. Κοιτάξτε, τρία πράγματα θέλω να πω σε σχέση με τα πλεονάσματα. Πρώτον, ψεύτες. Ψεύτες και υποκριτές. Τα ματωμένα πλεονάσματα, ένα συγγνώμη δεν έχουν ζητήσει από όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος πίστεψε ή προσδοκούσε ότι θα πάρει αυτά τα οποία του υπόσχονταν. Δεύτερον, ανίκανοι. Ανίκανοι, κύριε Παναγιώτοπουλε. Το να πηγαίνεις να έχεις ένα στόχο, τον οποίο το κάνεις τρεις φορές παραπάνω, με έναν τέτοιο τερατώδη τρόπο, διότι η αφέμαξη βεβαίως αυτή δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη πολιτική ικανότητα, ούτε κάποιον ιδιαίτερο μηχανισμό. Τρίτον, απολύτως πελατοκρατικό σύστημα. Δύο νούμερα μόνο. Το 16, οι δημόσιοι υπαλλήλοι, αυτοί που συστήνονται από το Δημόσιο Ταμείο, 707.551. Προσέξτε, μέσα σε ένα χρόνο αύξηση 18%. Ανεβαίνει η μισθολογική δαπάνη, 724.000. Αλλά αν αυτό δεν κάνει, ένα μόνο πράγμα για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Ναι. Η μετακλητή, κύριε Παναγιωτόπουλε, το πιο νοσηρό φαινόμενο κομματισμού που υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ανέβηκαν 41% μέσα σε ένα χρόνο. Από 2070 το 16, 2487. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να ακούει ο κόσμος. Λοιπόν, μια κουβέντα και κλείσαμε. Τελείωσα. Δυστυχώς διαφαίνεται ότι σε αυτή τη Βουλή είναι αυτό το μνημονιακό μπλοκ, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Εάν μεταξύ τους έχουν μια αντιπαράθεση, είναι κυρίως στο ποιος θα είναι στην ομή της εξουσίας. Γιατί οι συντεταγμένες πολιτικές είναι ίδιες. Εμείς, Αλλαγή Ενότητα, έχουμε άλλη επιλογή και αυτό το δείχνουμε σε πολλά επίπεδα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τους τέσσερις κυρίους. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε. Η Σκυτάλη, στο Σπύρο Γκουτζάνη και στο Μάκη Κουρί. Να πούμε ότι, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, πάνω από 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνουν τη διαφωνία τους για το νομοσχέδιο της κυρίας Φωτίου που επιτρέπει σε ομόφυλα ζευγάρια να γίνουν ανάδοχοι γονείς, τονίζοντας ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν η κύριοι Ουρσουζίδης, Μπόλαρης, η κυρία Γενιά, ο κύριος Μιχελογιαννάκης, ο κύριος Τζιμάνης, ο κύριος Βέτας, ζητούν από τον Πρωθυπουργό να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις. Μια πολύ πολύ σημαντική παρέμβαση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ολοκληρώσαμε, η εβδομάδα ξεκίνησε, η εβδομάδα θα είναι γεμάτη από εξελίξεις. Παρακολουθείτε το Κόντρα, τα λέμε όλα, τα δείχνουμε όλα. Σπύρος Γκουτζάνης, Μάκης Κουρής και εμείς επανερχόμαστε αύριο στις 9. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.